οποία είπατε που είναι και σήμερα σε διαμαρτυρία. Όχι, υπάρχουν για τα επικουρικά, υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν υπάρχουν για τα επικουρικά. Αν θέλετε να το διάσουμε και αυτό. Εγώ να πω λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι είναι το μόνο σημείο που υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Άρα η Επιτροπή που φτιάχτηκε θα δει τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Να πω όμως εδώ ότι περίπου 18.000 εισόδημα δηλώνουν από τα επαγγέλματα αυτά, από τους γιατρούς 65%, 83% και 85% μηχανικοί και δικηγόροι, μέχρι 18%, που εκείνα δεν επηρεάζονται και ιδιαίτερα πολύ. Δεύτερη παρατήρηση, ότι σε αυτά τα νούμερα που βάζουν και λένε ότι είναι το βάρος της φορών, που προφανώς είναι μεγάλο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και να αφαιρέσουμε τον φόρο ο οποίος αφαιρείται ο φόρος. Ναι. Άρα αυτό δεν το υπολογίζουν όσοι το λένε. Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες. Και θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να φαντάζομαι και από την Επιτροπή να καταλήξουν. Πάντως, έτσι όπως είναι η αριθμή αυτή τη στιγμή, δεν είναι βιώσιμη πολύ ελεύθερη επαγγελματίες. Δεν είναι βιώσιμη κανονικά. Δηλαδή δεν βγαίνει. Αρνείς, για να δουλεύει, ο άλλος θα πρέπει να χρηματοδοτεί από κάπου την δουλειά του. Δεν συμφωνώ γιατί, και δεν θα συμφωνήσω γιατί όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι τους ΕΒΕ που λέμε, που είναι τα εμπορικά. Αυτοί οι άνθρωποι με τον τρόπο αυτή τη στιγμή που γίνεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών τους θα ενταχθούν πολλές χιλιάδες ανθρώπων από αυτούς που δεν μπορούσαν να ενταχθούν γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις υψηλές εισφορές που είχαν προηγούμενα και θα μπορούσαν και ασφάλιση να έχουν και σύνταξη να έχουν. Άρα λοιπόν εντοπίζεται μόνο στο ένα κομμάτι και νομίζω ότι αυτό θα υπάρξει και λύση. Δεύτερον, εμείς αποφασίσαμε ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές συντάξεων. Εδώ τι έχουν να πούν, γιατί τώρα καλά όλα αυτά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνουν περικοπές στις κύριες. Και στις κύριες και στις υπηκουρικές. Και στις υπηκουρικές. Αν χρειαστεί, ενδεχομένως. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή η πρόταση είναι και στις υπηκουρικές. Δεν μπορεί να δούμε, κύριε Μέχρι το 18, κύριε Δήμαρχε. Μέχρι το 18. Από βεβαίως, εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Μέχρι το 18 θέλουμε να έχουν αλλάξει και πράγματα. Δηλαδή και η αύξηση του ΕΠ θα υπάρχει και προφανώς θα υπάρχουν και θέσεις εργασίας αναπτυξιακά. Ήδη έχουν γίνει συντάξεις. Αυτή είναι η σημασία τώρα εδώ είναι ότι ούτε αυτό το υπολογίζουν όσοι το λένε. Δηλαδή μιλάνε για τον νόμο των 3863, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε. Τι προέβλεπε τότε και τι προβλέπει σήμερα μετά από 11 περικοπές. Είστε από εκείνους που θεωρείτε ότι πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη στο Σιμίτη και το Γιαννίτσι. Όχι βέβαια. Θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία της χώρας και το κλείνω, δεν θέλω να πάμε τώρα να κάνουμε ιστορία, ήταν η περίοδος Σιμίτη. Μάλιστα. Μπορεί να δούμε το φαινόμενο το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο δρόμο κατά της κυβέρνησης. Και λέω ένα απλό παράδειγμα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν θα γίνουν περικοπές στις κύριες συντάξεις. Αν η Τρόικα δεν το δεχτεί αυτό, αν οι θεσμοί δεν το δεχτούν και ζητήσουν. Μπορούμε να δούμε πάλι το κόμμα στο δρόμο απέναντι στην κυβέρνηση. Πρώτον, αλλάξαμε εδώ, ήταν η πρώτη φορά που το νομοσχέδιο αυτό για το ασφαλιστικό το δώσαμε στους φορείς και εδώ είναι και προς τιμή τους εργοδοτικούς φορείς που δεχθήκαν αυτό την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και το λέω αυτό γιατί προσπαθούν πολύ να τους εντάξουν ότι ήταν και σε άλλο πολιτικό κόμμα που ενδεχομένως οι άνθρωποι να είναι και να έχουν την άποψή τους. Αλλά η σοβαρότητα όμως που αντιμετωπίσαν το πρόβλημα είναι φανερό. Τώρα οι θεσμοί. Γιατί δεν το δίναν αύξηση αυτό στους εργαζόμενους. Οι θεσμοί. Και το δίνετε εισφορά για παράδειγμα. Οι θεσμοί, θα σας πω γιατί πρέπει να ληφθεί το ασφαλιστικό. Γιατί το 1% που έπρεπε να είναι το δημοσιονομικό περιορισμό είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει. Ή θα γινόταν με έναν τρόπο τέτοιο ή θα γινόταν με οριζόντιες περικοπές. Και εκεί εξεπλάγησαν όλοι αυτή τη στιγμή γιατί δεν περίμενανε. Πάντως περικοπές στους μισθούς κάνετε. Με αυτό το ασφαλιστικό περικοπές στους μισθούς γίνονται. Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και για τους εργαζόμενους. Η ασφαλιστική εισφορά για τους εργαζόμενους μισό της 100 είναι πολύ μικρό το ποστό. Αλλά το κόβεται αυτή τη στιγμή τώρα αυτό. Με βάση τον υπολογισμό όμως των νέων μισθών, το νέο μισθολόγιο, δεν θα υπάρξει ουσιαστικά, θα είναι μηδενική η μείωση στο μισθό. Ναι. Δεν είναι λίγοι βουλευτές που έχουν πει ότι, ή μάλλον μία μερίδα αναφέρει ότι έχουν γίνει 11 περικοπές. Τι πειράζει να γίνει άλλη μία. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η άποψη ξεφεύγει όταν η ελληνική κοινωνία έχει διαλυθεί τελείως. Δεν υπάρχει άλλο όριο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι θεσμοί έξω αυτό. Και βεβαίως μετά από ότι το μείγμα από το οποίο είχαν επιλέξει την προηγούμενη περίοδο να έχουν μια οικονομία με μειώσεις μισθών, βγήκε και δεν προσέφερε στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας ούτε στην ανταγωνιστικότητα. Όταν μειώνει το εισόδημα του αλουνού, δεν μπορεί αυτός να το προσφέρει ξανά στην αγορά. Άρα, κύριε Ρίγα, στον Πεντρούμενο το έχετε πει αυτό. Βεβαίως και το ξέρει. Και τι θα κάνει. Αν πάει σε περικοπές τελικά, γιατί συζητήσει με την Τροϊκά δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Τώρα, μην κάνουμε. Αν δεν πάει περικοπές, θα βγούμε όλοι και θα το χειροκροτήσουμε εγώ πρώτος. Εγώ λέω λοιπόν. Εάν πάει όμως, πρέπει να μας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Γιατί και ο κύριος Κατρούγκαλος κάλεσε
τους πολίτες να βγουν στους δρόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει ότι αυτό και η κυβέρνηση λέει και το εννοεί αυτό αυτή τη στιγμή, ότι εμείς αυτό το οποίο έχουμε ως επιλέξει είναι ότι δεν πάει άλλο μείωση των συντάξεων. Και αυτή η προσπάθεια δημιουργεί και συμμαχίες αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη. Και λέω ότι είναι και αδιαφορετικό το κλίμα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν αλλάξει και πράγματα. Δεν είναι η ίδια εικόνα που ήταν πριν από 10 μήνες. Η εκλογή Μητσοτάκη σας πιέζει καθόλου? Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη άποψη που λέει ότι τα πρόσωπα μεν παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο ως ηγέτης, αλλά οι πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν την πορεία ενός κόμματος. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν το ίδιο κόμμα χωρίς τον Τσίπρα? Ναι, προφανώς και δεν θα ήταν. Θα ήταν, μπορεί να ήταν διαφορετικό σε ένα κόμμα. Αλλά είπα, παίζουν τα πρόσωπα. Αλλά είναι και η πολιτική. Η πολιτική, κύριε Κούτρα, που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι ίδια. Είτε ο κύριος Μημαράκης ήταν, είτε ο κύριος Μητσοτάκης. Ξύνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ακραίος νεοφιλελεύθερος με τις απόψεις που έχει εκφράσει. Και θυμηθείτε ότι πριν από λίγο καιρό, τι έλεγε και για το ασφαλιστικό, αλλά και κραδένοντας στα κανάλια ότι θα πάμε στη Δραχμή και κρατούσε τη Ζιμπάμπουε νόμισμα. Αυτά δεν είναι. Να υπάρχει λίγο εγκράτεια στο τι ο καθένας λέει, και μάλιστα να μην μας λέει το χρονόμετρο μηδενίζεται τώρα. Το χρονόμετρο το μηδενίζει ο ελληνικός λαός και το ξεκινάει. Δεν το ξεκινάει η επιλογή ενός αρχηγού. Να δούμε οι πολιτικές λοιπόν, που είναι και δέσμες οι πολιτικές του και στην ακροδεξιά ρητορία της Νέας Δημοκρατίας. Χθες υπήρξε η συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, όπου μετά με ανακοίνωση της κυβέρνησης μας είπε ότι σταματά το πελατειακό κράτος. Μόλις πριν λίγο ήταν εδώ ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής του Ποταμίου, ο οποίος μας είπε ότι γίνονται συνεχώς διορισμοί με κομματικό πρόσημο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι. Αν σταματά το πολιτιακό κράτος, το πελατειακό κράτος ή όχι. Το ερώτημα πρώτον είναι τι διορισμοί. Δεν γίνονται διορισμοί στο δημόσιο. Κανένας. Προφανώς όταν πάει να ασκήσει μια πολιτική, θα χρειάζεσαι και ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι είτε πολιτικά είτε τεχνοκρατικά θα στηρίξουν αυτοί και θα μπορέσουν να οδηγήσουν αυτή την πολιτική. Συγγνώμη, κύριε Ρεγά, αλλά επειδή το λάθος αυτό και αυτό που λέτε τώρα, εγώ το ακούω. Όχι, εγώ το εννοώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, γιατί το ελληνικό κράτος είναι έτσι εντομημένο. Όμως, εγώ θυμάμαι τον Κουρνιαχτό που είχε σηκωθεί από τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε αναλάβει ο Σαμαράς για τις δηλώσεις μετακλητών, και θυμάμαι πολύ καλά τον Κουρνιαχτό που είχε σηκωθεί του Σαμαρά όταν έκανε διορισμούς μετακλητών ο Παπανδρέου. Ναι. Και τώρα γίνεται ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι κάτω από 50% μειωμένες οι άνθρωποι. Είναι πάντως, γίνονται προσλήψεις. Ναι, προφανώς όταν φτιάχτηκε 10, κύριε Ρέγα, καινούργια. Η 10 αυτή, και νομίζω ότι έδωσε εξηγήσει και ο κύριος Κουρλέτης, ήταν αναγκαία να υπάρξει σε αυτό, δηλαδή μειωμένο το κόστος. Θα στεγάζει το Υπουργείο. Το Υπουργείο που είναι ο κύριος Κουρλέτης, και αυτό ήταν αναγκαίο λόγω της συνεχής και της συνέχειας που υπάρχει για τον αγωγό. Άρα έπρεπε να υπάρξει για να έχει επιχειρησιακό λόγο. Άρα σταματά το πελατειακό κράτος. Το πελατειακό κράτος έχει σταματήσει και θα σταματήσει με βάση τους διορισμούς και με βάση την αξιολόγηση που θα γίνεται και ποιοι θα είναι στις θέσεις της αμυγός διοίκησης. Αυτό έχει σημασία πολύ μεγάλη, και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους δημοσίους υπαλλήλους και στην εξέλιξή τους και στην διοίκηση των ΟΑΚΤΟ, και το νοώ αυτό. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι όπου και να είσαι, θέλεις 3-4 ανθρώπους οι οποίοι να δικήσουν, να βοηθήσουν στην παραγωγή του έργου του πολιτικού. Εγώ θα έλεγα μπορούμε να ξεφύγουμε και από αυτό κάποια στιγμή. Δηλαδή να έχει την δυνατότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι να ασκούν την πολιτική. Μάλιστα. Την οποία ένα ερώτημα έχει... να κλείσουμε κύριε Ρήγα. Τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα τις ακούσατε όταν πριν το καλοκαίρι... Την περιγραφή που έκανε για όλα αυτό που είχε γίνει σχέδιο από το ΣΥΡΙΖΑ για είσοδο στο νομισματοκοπείο. Λοιπόν, τώρα εγώ τι να πω, αυτό είναι άποψη του κυρίου Στουρνάρα. Προφανώς κάποιοι οι οποίοι δεν εμφάνισαν το σχέδιο το οποίο είχαν, μπορεί να υπονοούσαν διάφορα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΚΟΜΑ δεν είχε τέτοια άποψη. Ναι, αλλά έφτασε ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος να λέει ότι εγώ είχα φτιάξει τείχος προστασίας. Τα ήξερα αυτά. Εντάξει, δεν θα ήθελα να μπω σε εκφορά λόγου η οποία έχει να κάνει για να δημιουργούμε εντυπώσεις στο δημόσιο. Στη ο κύριος Βαρουφάκης, πρόσωπο της κυβέρνησης τότε, τώρα είναι ξένο σώμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κούτρα, δεν είναι, νομίζω, μην το βάζουμε με τέτοιους όρους. Ο καθένας υπηρέτησε ή υπηρετεί για κάποια στιγμή, δεν μπορούσε ή δεν μπορεί ή δεν αξιολογείται από την κυβέρνηση και τους συγκεκριμένους θεσμούς αν μπορεί να συνεχίσει, και το κόμμα προφανώς, και τελειώνει η ιστορία. Είναι τόσο απλά. Η πολιτική του κόμματος είναι αυτή η οποία υλοποιείται σήμερα, και νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα, και θα είμαι αισιόδοξος ότι θα μπούμε σε αναπτυξιακή πορεία μετά και το τέλος της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης για το χρέος. Κύριε Γραμματέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ήρμο συζήτηση που κάνουμε πάντα μαζί σας, οφείλω να το πω. Σας ευχαριστώ και εγώ.